με ερώδια τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε. Ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα πολύ καλά, να έχει ξεκινήσει ωραία το Σαββατοκυριακάκι σας. Πόσο μου αρέσει αυτός ο καιρός που έχει αυτή τη δροσούλα και μπορείς και αφήνεις το σπίτι ανοιχτό και παίρνει αέρα, ρε παιδί μου. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή έτσι, η φάση, αυτή η θερμοκρασία, η ούτε κρύο ούτε ζέστη, αυτό το ωραίο, τη δροσούλα, η όμορφη που μπαίνει μέσα και τη νιώθεις. Πώς το έπαθα αυτό εδώ, ξεκουμπώθηκα. Θα το καταφέρω, με το ένα χέρι δεν ξέρω, θα το δω. Τέλος πάντων, λοιπόν, φεύγω. Είναι Παρασκευούλα σήμερα. Έχω ψυχολόγο μετά από 2 μήνες. Παρακαλώ, 2 μήνες. Εννοείται, δεν γίνεται ρε παιδιά, με το σούπερ μάρκετ. Πήρα μπανανούλες βασικά πάρα πολλές, γιατί μου είπε ο ορθοπαιδικός να τρώω μπανάνες. Έχω έρθει να κάνω μια μικρή στάση για βοήθεια για την αδερφή μου, γιατί αυτές τις μέρες έχει βάλει στον δύο με εκπτώσεις και γίνεται χαμός. Και επίσης φεύγουν πάρα πολύ αυτά τα μπλουζάκια με τις καρδούλες. Μάλλον λόγω του Αγίου Βαλεντίνου, δεν ξέρω γιατί έχει κάποια πλεκτά έτσι και μια ζακετούλα με... καρδούλες και τέτοια και φεύγουνε. Τη ζακέτα είναι αυτή που σας έδειχνα μέσα στο vlog μας. Δεν ξέρω αν θυμάστε που φόραγα μια ζακέτα με καρδουλίνια που είχε. Τέλος πάντων, θα σας βάλω αν θέλετε από κάτω link να πάτε να ρίξετε μια ματιά. Γιατί λογικά για το Αγίου Βαλεντίνου μου ετοιμάζεστε και καλά κάνετε. Οπότε ήρθα έτσι λίγο να κλείσω καρδούλες για καμιά ώρα. Για να φύγω μετά και να πάω να πάρω τον Αλέξανδρο. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που έρχομαι και τη βοηθάω, η πληρωμή μου. Η πληρωμή μου είναι αυτή. Τρώω τα χάρη μου. Καθόμουν τώρα μέσα στο αυτοκίνητο και σκεφτόμουν ότι κάτι πρέπει να κάνω με αυτό το δόλιο το αμάξι. Το οποίο έχω να το πλύνω, δεν θυμάμαι από πότε. Δεν θυμάμαι από πότε, έχει πιάσει μάκα. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω ρε παιδιά, όσο το σπίτι μου είναι στην πένα, με τα αμάξι δεν τα πάω καθόλου καλά. Φανταστείτε τώρα, είχε λερωθεί η πίσω κάμερα και δεν έβλεπα καλά στην όπισθεν και πήγα με τα δάχτυλα και την καθάριζα. Ούτε καν χαρτί δεν πήρα, με τα δάχτυλα πήρα και έκανα έτσι. Τι πήρα το σούπερ μάρκετ, λοιπόν, μπανάνες, μπόλικες, να έχω, γιατί δεν μπορώ να σας έχω πει ότι το μαγνήσιο με ενοχλεί όταν πίνω χάπι μαγνήσιο, με ενοχλεί. Πήρα καλαμποκάκια κονσερβούλα που τα τρώω με μαρούλι το βράδυ ή τα βάζω μέσα σε αράβικη πίτα, βάζω σε αράβικη πίτα τυρί, μαρούλι, καλαμπόκι και είναι τέλεια. Δεν κάνω διατροφή, δεν μπορώ να μπω σε πρόγραμμα. Απλά μου αρέσει να τρώω έτσι το βράδυ τέτοια πράγματα. Εκπληξούλα για τον Αλέξανδρο. Εκπληξούλα για τη μαμά νούμερο 1. Εκπληξούλα για τη μαμά νούμερο 2. Κάτι έχω πάθει με αυτές, μου αρέσουν οι σοκοφρέτες. Οι πράσινες, τρελαίνομαι, μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Και σήμερα για καλή μου τύχη, επειδή άργησα και να γυρίσω, μαγείρεψε η μαμά μου. Οπότε σήμερα έχουμε γιουβαρλάκια να φάει ο Αλέξανδρος. Αλλά τώρα με το που τον πάρω από το σχολείο, θα πάμε να κάνουμε μια έκπληξη στην ονά μας, η οποία έχει γενεθλιάκια σήμερα η ονά μας. Να είναι καλά ο Αλέξανδρος βασικά, γιατί κάθε μέρα είναι και μια καινούργια έκπληξη όταν γυρνάει από το σχολείο. Και θέλω να πάμε στο ανθοπολείο να της φτιάξω μια ωραία ανθοδέσμη και να πάμε στη δουλειά της να της το δώσει, να της δώσει την ανθοδέσμη ο Αλέξανδρος. Θα της αρέσει πάρα πολύ, γιατί τον αγαπάει τον Αλέξανδρο και ο Αλέξανδρος τον αγαπάει πολύ. Οπότε αυτό έχει τώρα το πρόγραμμα. Με το που τον πάρω από το σχολείο θα μπούμε στα μάξι και θα φύγουμε. Δεν έχω προλάβει να απολαύσω ακόμα το τσάι μου από το πρωί, γιατί ζαματάει. Ζαματάει, πήγα να πιω 2 φορές και κατακάηκα, κρατάει πάρα πολύ. Ακόμα καίει, η ώρα είναι 2 και το έχω φτιάξει από τις 9. Και καίει πάρα πολύ και τώρα το φυσάω λίγο μπας και πέσει η θερμοκρασία του, γιατί ζαματάει πάρα πολύ. Αλλά παιδιά, δεν, πραγματικά δεν παίρνω ποσοστά αυτό εδώ από... γιογκιτή, το pumpkin chai είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει. Και ξέρετε τι μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσει να πίνω τσάι όταν τρώω και κεκάκια. Μ' αρέσει λίγο να τρώω κεκάκι, να κόβω κεκάκι και να πίνω και τσάι, μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Αλέξανδρος έμεινε κάτω, να φάει στη γιαγιά του, δεν ήθελε να ανέβει πάνω. Τέλος πάντων, ήθελε να κάτσει με τον παππού και τη γιαγιά. Του αναποδογύρισε το νερό και έτρεχε, γιατί του βάλα σήμερα
το άλλο μπουκάλι, ξέχασε το μπουκάλι του το καλό. Και του βάλα ένα παλιό που έχουμε και είναι όλα μουσκεμα. Δείτε εδώ χυμό. Στάζουν όλα. Και εγώ δεν το πήρα χαμπάρι. Κάτι κατάλαβα τώρα στο αυτοκίνητο που είχε βραχεί ένα χαρτί και λέω γιατί είχε βραχεί το χαρτί και εκεί συνειδητοποίησα. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος έχει γυρίσει με όρεξη να φτιάξουμε κέικ. Τι σας έλεγα πριν, ότι μου αρέσει να πίνω το τσαγάκι μου με κέικ. Το παιδί μου γύρισε με όρεξη. Λοιπόν, έβαλε την ποδιά μου. Έβαλε την ποδιά του. Και φύγαμε για... Για... Τι θα φτιάξουμε. Έκανα έτσι η γιαγιά τα γουλάτσα και θα βάλουμε τζαχαλί. Έτσι. Α, θα μας λες και τι θα κάνουμε δηλαδή. Δείξω το επόμενο πλάνο, διότι ο Αλέξανδρος σήμερα είναι σε μια υπερδιέγερση. Δεν φαντάζεστε, έχει γυρίσει από το σχολείο με πάρα πολύ όρεξη και ένταση και κάνει χαμό μέσα. Κάνει χαμό, παίζει με τον μπαμπά του κυνηγητό και γίνεται ένας χαμός, οπότε ήρθα και κλείστηκα εδώ. Και είπα να ξεβαφτώ και λίγο, τώρα που είναι νωρίς. Βασικά ήδη ξεκίνησα να ξεβάφουμε, αλλά έτσι να πάρω λίγο και τα υπόλοιπα. Και μετά να πάω να σαπωνίσω το πρόσωπό μου και να ξεκουραστώ νωρίς για ακόμα μία φορά. Διότι παιδιά, τις δύο τελευταίες εβδομάδες είμαι όλη μέρα στους γιατρούς, κάθε μέρα. Και τι δεν έχω κάνει, γιατί την περασμένη εβδομάδα μου ήρθε μια πάρα πολύ έντονη μικρανία με άβρα, πάρα πολύ έντονη, η οποία μου άφησε μετά από την επόμενη νομίζω ημέρα ξαφνικά μου άφησε και μια πολύ ωραία ζαλάδα η οποία με ταλαιπωρεί ακόμα και μέχρι σήμερα και λίγο έτσι ξεκίνησα, πήγα σε μια νευρολόγο, πήγα σε ορειλά, πήγα σε ορθοπαιδικό, θέλω να πάω σε οφθαλμίατρο τώρα, γενικότερα έχω πάρει τους γιατρούς με τη σειρά να δω τι είναι αυτή η ζαλάδα που έχει έρθει και μου έχει μείνει και δεν λέει να φύγει με τίποτα. Και έτσι λίγο αυτές τις μέρες είμαι σε μια τέτοια κατάσταση και άγχους και ταλαιπωρίας περαδόθε, περίμενα εξετάσεις, μιλάμε γιατρούς, είμαι σε μια τέτοια κατάσταση. Με την παθολόγο που μίλησα μου είπε ότι μάλλον πέρασα COVID που δεν το κατάλαβα και μου άφησε long COVID γιατί μου είπανε πολύ ότι ο κορονοϊός έχει επηρεάσει πολύ τα νευρολογικά του κόσμου. Γενικότερα έτσι μου είπανε πολύ ότι τους έχει αφήσει μικρανίες, πονοκεφάλους και τέτοια πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα στο Δεκέμβρη πέρασα μια ίωση, μετά ξαναπέρασα έτσι κάτι λίγο πιο ελαφρύ, αλλά ποτέ κανένα τεστ δεν έδειξε κάτι. Τώρα δεν ξέρω αν τελικά υπήρχε κάτι το οποίο δεν έδειξε. Τέλος πάντων, οπότε λίγο ψάχνουμε. Δεν ξέρω τι να σας πω, δεν ξέρω αν εσείς σας έχει τύχει κάτι παρόμοιο έτσι με πολλές ζαλάδες και μπορείτε να μου δώσετε τα φώτα σας, γιατί και με την μικρανία με άβρα από σας έμαθα ότι λέγεται έτσι και με βοηθήσατε πάρα πολύ, γιατί τώρα όπου πηγαίνω το λέω με όνομα και όλοι καταλαβαίνουν τι έχω, γιατί τόσο καιρό λέω φωτοευαισθησία και κανείς δεν καταλάβαινε. Τέλος πάντων, αυτά θα σας αφήσω, θα σας χαιρετήσω και θα σας δώσω ραντεβού το επόμενο Σάββατο. Αυτά, σας φιλώ, bye!